Επιστρέψαμε και σε κύριο εδώ στην εκπομπή τα Ενίκο εν Δήμο και θα πάμε τώρα στο νότιο τομέα της Αττικής. Θα πάμε μέχρι τον Δήμο Αλίμου να συνδεθούμε με τον επανεκλεγέντα δήμαρχο, τον κύριο Ανδρέα Κονδύλη. Καλησπέρα σας κύριε Δήμαρχε. Συγχαρητήρια. Καταρχήν, δήμαρχος του 69,88% κυριολεκτικά στο παρατσάκι για το 70. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ναι, πραγματικά ο κόσμος μας τίμησε με την εμπιστοσύνη του και με ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο είναι μεγαλύτερο από τις προηγούμενες εκλογές. Και αυτό βεβαίως συνεπάγεται αφενός βέβαια μια αναγνώριση της δουλειάς που έχουμε κάνει, αφετέρου όμως συνεπάγεται και μια πολύ μεγάλη ευθύνη που έχουμε απέναντι στον τόπο και την κοινωνία. Για τρίτη συνεχόμενη θητεία, λοιπόν, και μάλιστα πενταετής, που σημαίνει πεδίο δόξης λαμπρό. Και από ό,τι σας έχω ακούσει, όχι μόνο δεν έχετε κουραστεί καθόλου, αλλά έχετε ακόμη περισσότερη όρεξη για ακόμη περισσότερα πράγματα. Ναι, τώρα ξεκινάμε αυτό το διάστημα, δηλαδή τους λίγους μήνες πριν από τις εκλογές και από εδώ και πέρα, ξεκινάμε την εκτέλεση πολλών σημαντικών έργων που με πολύ κόπο είχαμε προγραμματίσει και εξασφαλίσει τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, εμείς αξιοποιήσαμε την περίοδο της πανδημίας για να μελετήσουμε και να ετοιμάσουμε φακέλους έργων, μελετών και προτάσεων προς διάφορους φορείς για χρηματοδότηση. Πετύχαμε να εξασφαλίσουμε την ένταξή τους στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο ΕΣΠΑ, στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, βέβαια στον Τόρι Τρίτσης που μπήκαν σχεδόν όλοι οι Δήμοι της χώρας. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο πακέτο, μπουκέτο έργων, 40 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία τώρα θα ξεκινήσουμε να εκτελούμε και ταυτόχρονα βέβαια έχουμε και επιπλέον καινούργια έργα που ξεκινάμε να σχεδιάζουμε και να διεκδικούμε, διότι αυτό τελικά που θέλουμε να κάνουμε είναι να διαμορφώσουμε την πόλη του μέλλοντος. Δηλαδή θέλουμε να διασφαλίσουμε υποδομές, λειτουργίες, δομές που θα μείνουν και για τα παιδιά μας και για τις επόμενες γενιές. Και έχετε πολλούς λόγους, ακόμη περισσότερο πόσο μάλλον διότι έχει πέσει πολύ μεγάλο βάρος η αλήθεια είναι στην περιοχή σας. Σε λίγο καιρό παραδίδεται το ελληνικό. Έχουμε την ανάπλαση της Μαρίνας Αλίμου και του παραλιακού μετόπου γενικότερα. Πέφτει μεγάλο βάρος στην περιοχή σας και φυσικά αυτό θα προσελκύσει και ακόμη περισσότερο κόσμο. Ακριβώς. Έχουμε, όπως λέτε, τη Μαρίνα Αλίμου, μια μεγάλη επένδυση ανάπλαση που ξεκινάει τους επόμενους μήνες, μέσα στο 24. Έχουμε το μεγάλο έργο της ανάπλασης του πρώην αεροδρομίου, το οποίο είναι σε εξέλιξη και το λέω για όσους δεν το γνωρίζουν, ένα μεγάλο κομμάτι του έργου αυτού είναι μέσα στο Δήμο Αλίμου, δηλαδή ο χώρος επένδυσης είναι σε τρεις δήμους, Άλιμος, Ελληνικό και Γλυφάδα. Συνεπώς, έχουμε πολλές εξελίξεις στην περιοχή, τις οποίες όμως εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε για να ωφελήσουμε και τις τοπικές μας οικονομίες. Πρέπει να αξιοποιήσουμε για να ωφελήσουμε και την τοπική μας κοινωνία. Παράδειγμα, μέσα στο πρώην αεροδρόμιο εξασφαλίσαμε και πήραμε ως Δήμος 40 στρέμματα γης, μιλάμε για 11 μεγάλα οικόπεδα, τα οποία θα αξιοποιηθούν για εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές δομές. Μουσικό σχολείο καινούριο, μουσείο πινακοθήκη, κλειστό γήπεδο, ανοιχτά γήπεδα. Κέντρο μελετών για το Θουκυδίδη, παιδικό σταθμό. Δηλαδή, έχουμε σημαντικές υποδομές που πρέπει τώρα να ξεκινήσουμε να τις σχεδιάζουμε και ταυτόχρονα και μέσα στη Μαρίνα Αλίμου θα έχουμε παρουσία. Υπάρχει το κολυμπητήριό μας που καταφέραμε να παραμείνει. Ξέρετε, ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να γκρεμιστεί. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια ως καινούργια Δημοτική Αρχή το 2014-2015 να το διασώσουμε και να αλλάξουν όλες οι μελέτες. Πλέον το κολυμπητήριό μας είναι εκεί. Με συμβόλαιο που υπογράψαμε ως νέα Δημοτική Αρχή. Παραμένει το κολυμπητήριό μας μέχρι το 2117 και ταυτόχρονα δημιουργείται και ένας καινούριος χώρος πολιτισμού, πινακοθήκη, μέσα στην Μαρίνα, που και εκεί θα έχουμε σημείο αναφοράς ως πόλη, δηλαδή θα είναι δωρεάν για τους πολίτες μας, για τα σχολεία μας, αλλά με αντίτιμο για τους τουρίστες και τους επισκέπτες, ώστε να έχουμε και όχι μόνο πολιτιστική, αλλά και οικονομική δραστηριότητα και εμείς μέσα στον χώρο της Μαρίνας. Βεβαίως και αναγκαίο για τον Δήμο σας, διότι όλη αυτή η επένδυση, η εξέλιξη αν θέλετε, μεγάλων τμήματων της περιοχής σας, έχει σίγουρα μπορεί να σας αποφέρει πολλά, από την άλλη όμως χρειάζεται και μία διαχείριση. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί ποτέ ότι όλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα για εσάς. Δηλαδή όλος ο κόσμος να πηγαίνει εκεί και όχι στον Δήμο. Κάθε πρόοδος και κάθε εξέλιξη έχει και τα θετικά και τα αρνητικά της. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα γίνει το πρώην αεροδρόμιο, το οποίο θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς οδοποιίας, υποδομών, δικτύων κλπ. Δεν είναι δυνατόν να είναι η καινούργια πόλη με άψογους δρόμους και δίκτυα και η υφιστάμενη πόλη, ο Άλιμος, οι γύρω περιοχές, να είναι με σπασμένους δρόμους ή με δίκτυα του ράβε ξύλωνε συνέχεια από τις ΔΕΚΟ. Άρα πρέπει και εμείς να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις αυτές
Και το στοίχημα είναι να ωφεληθούμε από τις επενδύσεις αυτές που είναι ιδιωτικές επενδύσεις, ανεβάζοντας το ίδιο ψηλό επίπεδο και τις υπηρεσίες και τις υποδομές της πόλης μας. Και ταυτόχρονα να φέρουμε τους τουρίστες και τους επισκέπτες μέσα στην πόλη μας. Δηλαδή, ο τουρίστας που θα δέσει το σκάφος του στη μαρίνα του Αλίμου, να μείνει μισή με μία μέρα στον Άλιμο για να δει κάποιους αρχαιολογικούς χώρους που έχουμε εδώ ή να κυκλοφορήσει στα καταστήματα της πόλης και να αφήσει και εδώ τα χρήματά του. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα μας φέρει ναι μεν κυκλοφορία, καυσαέριο, ρύπανση, σκουπίδια ο τουρίστας, μπορεί όμως να μας φέρει και οικονομική δραστηριότητα. Και στο χέρι μας είναι να προετοιμαστούμε για τη μεγαλύτερη κυκλοφορία και το περισσότερο σκουπίδι που θα παράγεται, αλλά ταυτόχρονα να προετοιμάσουμε υποδοχές για να πουλάμε υπηρεσίες και προϊόντα στους τουρίστες και να μένει χρήμα στην πόλη, δηλαδή τι να μένει στην ουσία, θέσεις εργασίας, τοπική οικονομική ανάπτυξη. Ναι, και να μην μένει κάποιος μέσα στη Μαρίνα Λίμου, να βγαίνει και παρά έξω από τη Μαρίνα Λίμου και παρά έξω από το ελληνικό. Είναι μια πρόκληση για εσάς αυτό την επόμενη πενταετία. Έχει όμως και πάρα πολλές δυνατότητες να σας προσφέρει. Θέλω να σας ρωτήσω, τι γίνεται με τα υδροπλάνα, διότι προχωράει από Βάθρα, διότι ο θαλάσσιος διάδρομος απογείωσης και προσγείωσης θα είναι στο Δήμο σας. Κάνουμε μια προσπάθεια. Όχι πλέον για υδατοδρόμιο πλήρες, γιατί αυτό έχει πιο πολλές προδιαγραφές, πιο πολλές χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Κάνουμε προσπάθεια να αδειοδοτήσουμε ένα υδάτινο πεδίο. Δηλαδή ένα σημείο στο παραλιακό μας μέτωπο που θα μπορεί να δένει το υδροπλάνο, να μπαίνει, να βγαίνει ο κόσμος και να φεύγει. Είναι κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο περιορισμένο σε σχέση με τον πλήρη αερολιμένα, το πλήρη υδροδρόμιο. Αυτό λοιπόν έχει προχωρήσει πολύ, υπάρχει ο φάκελος. Θα δουλέψει αυτό κάποιες... όμως. Ορίστε. Θα δουλέψει αυτό, όπως το έχετε φανταστεί. Ναι, βεβαίως. Ό,τι προχωράμε να το κάνουμε είναι βάση μελετών και βάση και της διεθνούς εμπειρίας. Δηλαδή, δεν πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο είναι πειραματικό. Πάμε να αδειοδοτήσουμε ένα υδάτινο πεδίο. Και νομίζω ότι, ξέρετε, η Ελλάδα μπορεί να κινηθεί με υδάτινα πεδία παντού. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να γίνουν παντού πλήρη υδατοδρόμια. Μπορεί με πολλά υδάτινα πεδία σε διάφορα σημεία της Ελλάδας να αναπτυχθεί ένα δίκτυο σταθμών, ένα δίκτυο αναχωρήσεων και αφήξεων που να εξυπηρετεί και νησιά και πολλά παραλιακά σημεία, πολλές παραλιακές περιοχές. Γιατί όμως δεν το θέλετε το πλήρες υδατοδρόμιο εσείς? Γιατί πλήρες υδατοδρόμιο με τη χρονοβόρα διαδικασία που υπάρχει και με τους εμπλεκόμενους φορείς, έχουμε δηλαδή να εμπλέκεται το λιμενικό, η ΕΤΑ, δικτυματική υπηρεσία του Δημοσίου, έχουμε πάρα πολλούς εμπλεκόμενους φορείς, πιθανό να μην μπορέσει να γίνει ποτέ. Προκειμένου λοιπόν. Αλλά λέτε ότι θα δημιουργούνται κάθετες και λίγο εμπόδια. Διαρκώς. Μα ξεκινήσαμε για υδατοδρόμιο και βρήκαμε τόσα πολλά εμπόδια και τόση γραφειοκρατία. Και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όχι μόνο που αντιληφθήκαμε ότι μπορεί να αργήσει πολύ έως και να μην γίνει ποτέ. Προκειμένου λοιπόν να ξεκινήσουμε να έχουμε αυτή την λειτουργία σε μια πιο περιορισμένη μορφή. Εξάλλου, ο στόχος ο αρχικός δεν ήταν να το κάνουμε, να κάνουμε την πόλη μας, ας πούμε, τον Ελευθέριος Βενιζέλος των υδατοδρομίων. Δηλαδή, δεν ήταν ο στόχος να κάνουμε ένα μεγάλο κέντρο εμπορίου και μεταφοράς προσώπων. Ήταν να εξυπηρετηθεί ως προορισμός, ως λιμένας και η πόλη μας και από την πόλη μας να μπορεί να φεύγουν προς άλλες περιοχές. Δηλαδή, ο βασικός, ο πρώτος σχεδιασμός είναι για την Τίνο και για την Πάτμο. Θα δούμε στην πορεία αν αυτό θα αλλάξει, θα προσθεθούν ή θα αφαιρεθούν προορισμοί. Θέλω λοιπόν να πω ότι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή μια αρχή. Και η αρχή αυτή, κατά την άποψή μας, είναι με το να κάνουμε το υδάτινο πεδίο και βλέποντας και κάνοντας από εκεί πέρα πώς θα λειτουργήσει, πώς θα αναπτυχθεί συνολικά στη χώρα μας όλο αυτό. Είναι σημαντικό όμως να δημιουργήσουμε ένα σημείο επαφής με τα υδροπλάνα. Και πότε θα το δούμε το υδάτινο πεδίο, υπολογίζετε? Κοιτάξτε, αν όλα πάνε καλά, εκτιμώ ότι θα μπορούσαμε και αρχές του 2024 να είμαστε έτοιμοι. Και δεν ξέρω αν αρχίσει να δουλεύει όλο αυτό το story με τα υδροπλάνα, κύριε Κονδύλη, αν θα φτάσουμε σε σημείο, γιατί κάτι μου λέει ότι θα το δούμε αυτό, να υπάρχει τόσο μεγάλη απήχηση που να δούμε πολύ μεγάλες αλλαγές στον τουριστικό τομέα, στις μετακινήσεις. Εσείς το βλέπετε και από πιο κοντά. Δεν ξέρω αν εσείς το βλέπετε αυτό. Ο τουρισμός είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη χώρα μας, που όμως χρειάζεται και σωστή ρύθμιση και σωστές υποδομές από το κράτος, από τους δήμους, από τις περιφέρειες για να λειτουργήσει. Συνεπώς, ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε, ότι με τα υδροπλάνα μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ ο χάρτης
και πρέπει και εμείς να προσαρμόσουμε τον τρόπο που εξυπηρετούμε και υποδεχόμαστε τους τουρίστες. Δηλαδή, τώρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα σε σχέση με τα κρουαζιερόπλια. Ξέρετε ότι σε πολλούς προορισμούς, σε πολλά νησιά, τα κρουαζιερόπλια δεν είναι και δεν μπορεί να εξυπηρετεί ο κόσμος. Επίσης, έχουμε θέματα με τον τουρισμό. Εγώ έχω καταγωγή από έναν νησί του Κυκλάδων, τη Σέριφο. Είναι πλέον τόσο πολύ ο τουρισμός που δεν μπορεί να σηκώσει η πόλη, το δίκτυο της πόλης. Δηλαδή, οι υποδομές, οι τουριστικές και οι κοινές υποδομές των Μεγάλων Πολίτες. Οι δρόμοι και το δίκτυο, το δίκτυο της ίδρυμης και της αποχέτευσης. Δεν μπορεί να σηκώσουν τον κόσμο. Άρα, λοιπόν, ανοίγοντας το παιχνίδι με τα υδροπλάνα και δίνοντας μια καλή, εύκολη, γρήγορη και οικονομική λύση, κάποιος να βρεθεί από την Αθήνα σε πολύ λίγο χρόνο μακριά, σε απομακρυσμένα σημεία της χώρας μας, μπορούμε να κατανείμουμε τον τουρισμό και συνολικά να αυξήσουμε την πίτα. Γιατί το ζήτημα αυτό είναι, εκεί που έρχονται 10 τουρίστες, να έρθουν 12, 13. Αλλά για να έρθουν 13 πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Είναι η επόμενη ερώτησή μου. Τι υποδομές χρειάζονται όλο αυτό, γιατί εσείς θα είστε το κέντρο της διέλευσης με το υδάτινο αυτό πεδίο για αρχή φυσικά, γιατί αν δούμε ότι λειτουργεί, όλο αυτό θα επεκταθεί και θα είστε η κοιτίδα, είστε η κοιτίδα ουσιαστικά. Τι πρέπει να γίνει στα γύρω-γύρω όμως για να μπορέσει μπορέσετε εσείς να το διαχειριστείτε όλο αυτό. Για παράδειγμα, υπάρχει ζήτημα με το κυκλοφοριακό. Θα γίνει ακόμα χειρότερο. Όχι. Με το υδροπλάνο θα γίνει χειρότερο, γιατί μιλάμε για 80 θέσεις, που σημαίνει ότι, μάξιμο 80 θέσεις, που σημαίνει ότι, και πολύ μικρότερα, σημαίνει ότι εμείς έχουμε ήδη εξασφαλίσει τους χώρους στάθμευσης για τα οχήματά τους, έχουμε ήδη εξασφαλίσει την υποδομή για να έχουν πρόσβαση στο υδάτινο πεδίο, δηλαδή να μπαίνουν και να βγαίνουν στο υδροπλάνο. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα εδώ στην Νότια Αθήνα είναι η λεωφόρος Ποσειδόνος. Η λεωφόρος Ποσειδόνος είναι μια κορεσμένη λεωφόρος, ήδη δηλαδή έχει κυκλοφοριακά προβλήματα. Τώρα που φτιάχνεται και μια καινούργια πόλη μέσα στο πρώην αεροδρόμιο, θα αυξηθεί η κίνηση και των κατοίκων, αλλά και των τουριστών που θα έρχονται. Συνεπώς, έχει ήδη καθυστερήσει να σχεδιάζεται πώς θα εξυπηρετηθεί ο επιπλέον κόσμος, η επιπλέον κίνηση. Ένας τρόπος είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς που ήδη όμως υπάρχουν, δηλαδή το τραμ ήδη υπάρχει και θα παραμείνει. Μία άλλη λύση θα ήταν το μετρό. Το μετρό ήδη προβλέπεται από την πλευρά της λεωφόρου Βουλιαγμένης να επεκταθεί και να φτάσει μέχρι την Γλυφάδα. Ωστόσο, από την πλευρά της παραλίας, ακόμα είμαστε σε πάρα πολύ εμβριακές πρώτες αρχικές κουβέντες για το αν και πού θα επεκταθεί. Και βεβαίως, αυτό που πρέπει σίγουρα να γίνει και θα γίνει κάποια στιγμή, απλώς θα γίνει με καθυστέρηση, εγώ πιθανολογώ, είναι η Ποσειδόνος να επεκταθεί. Τι σημαίνει να επεκταθεί? Προς τη θάλασσα δεν μπορεί να πάει, προς τα σπίτια δεν μπορεί να πάει χτισμένα, άρα μπορεί να πάει από κάτω, να υπογειοποιηθεί. Υπογειοποιείται ήδη ένα τμήμα μπροστά στο πρώην αεροδρόμιο, σε ένα τμήμα του πρώην αεροδρομίου. Θέλει ακόμα τεράστια επέκταση αυτή η υπογειοποίηση, δηλαδή προς τη λεωφόρο Συγκρού από τη μία και προς την Βουλιαγμένη Βούλα από την άλλη, για να περιλάβει ο υπόγειος δρόμος μεγαλύτερο κομμάτι του δρόμου. Είμαι βέβαιος ότι στο μέλλον αυτό θα γίνει. Όπως είμαι βέβαιος ότι αυτό θα αργήσει. Πρώτα θα φτάσει η κατάσταση στο μη παρέκκληση. Αυτό πήγα να σας πω. Και μετά θα ξεκινήσουμε να σκάβουμε. Είπατε πρώτα θα φτάσουμε σε οριακό σημείο και μετά. Ναι. Όπως γίνεται στην Ελλάδα πάντα. Δηλαδή πρώτα δημιουργείται το πρόβλημα. Ναι. Πολλές φορές στην Ελλάδα βάζουμε το κάρο μπροστά από τ' άλογο. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε τώρα και φτιάχνουμε τη Ριβιέρα, φτιάχνουμε παντού επενδύσεις. Δηλαδή βλέπετε τι γίνεται από επενδύσεις. Στη Μαρίνα του Αλίπου. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Στο πρώην αεροδρόμιο, τα αστέρια στη Γλυφάδα, στη Βουλιαγμένη, το Αστήρ Παλάς. Όλα και πολλά ακόμα που γίνονται στην Νότια Αθήνα συνεπάγονται μεγαλύτερη τουριστική κίνηση, περισσότερους επισκέπτες. Δεν έχουμε φτιάξει όμως έναν οδικό άξονα ικανό να σηκώσει πολλούς περισσότερους επισκέπτες τη στιγμή που σήμερα ήδη δεν μπορεί να σηκώσει τους κατοίκους που κυκλοφορούν εδώ. Αυτό είναι πώς να το πούμε, αντικανονικό. Θα φτάσουμε να κάνουμε τον δρόμο που πρέπει να γίνει, την λεωφόρο Ποσειδόνος, να διαμορφώσουμε έτσι, αφού πρώτα έχουμε μπουκώσει από τα αυτοκίνητα. Και ακόμη μια στρατιά πραγμάτων που πρέπει να γίνουν και ειδικά με την επέκταση του μετρό που αναφέρατε προηγουμένως. Υποθέτω ότι εσείς θα είναι το μεγάλο στοίχημα για εσάς να πιέσετε για τις υποδομές και την επόμενη πενταετία μοιραία. Έτσι. Ναι, εμείς θα πιέσουμε για τις υποδομές. Αυτό που αυτή τη στιγμή είναι ορατό και που θα πρέπει κυρίως να κουβεντιάσουμε, γιατί πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τον ορίζοντα
της εκτέλεσης των έργων και τον ορίζοντα της θητείας κλπ. Σε αυτή την πενταετία αυτό που εκτιμώ ότι θα προχωρήσει σε ένα βαθμό, όχι ότι θα επεκταθεί και θα υλοποιηθεί πλήρως, αλλά θα ξεκινήσει τέλος πάντων να σχεδιάζεται, είναι η σύραγγα του Ιμητού που θα την ενώσει. Την περιμένουν και άλλες περιοχές, πώς και πώς. Χιλιούπολη την περιμένουν. Αυτό είναι το έργο που φαίνεται να οριμάζει κάπως στα επόμενα χρόνια και εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας. Το ζήτημα της επέκτασης του μετρό προς την παραλιακή και προς την νότια Αθήνα είναι ένα ζήτημα που νομίζω θα πάρει πάρα πολλά χρόνια ακόμα, γιατί είδατε ότι ο σχεδιασμός του μετρό σήμερα βρίσκεται στη φάση αυτή που γνωρίζετε, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, σήμερα ξεκινάνε να υλοποιηθούν πράγματα που έχουν σχεδιαστεί 15 χρόνια πίσω. Άρα, δεν νομίζω ότι σε αυτή την πενταετία ή και στην επόμενη δεκαετία θα έχουμε οποιαδήποτε εξέλιξη, ακόμα και σε επίπεδο σχεδιασμού για το μετρό. Σε αυτό το διάστημα όμως, είτε είναι αυτό πενταετία, είτε δεκαετία, είτε παραπάνω, ο Δήμος σας θα κληθεί να διαχειριστεί τον μεγάλο όγκο ανθρώπων που θα έρθει, ο οποίος θα διπλασιαστεί ενδεχομένως και παραπάνω. Εσείς είστε έτοιμοι για τη διαχείριση αυτή? Θέλω να πω, αναφέρατε το πρόβλημα των απορριμμάτων. Προετοιμάζεστε γι' αυτό? Μπορείτε να το σηκώσετε αυτό? Ναι. Όσον αφορά τις δικές μας αρμοδιότητες, ναι. Δηλαδή, τα απορρίμματα, τον οδοφωτισμό, το πράσινο, το περιβάλλον, τα ζητήματα αυτά που αντιστοιχούν στις αρμοδιότητές μας, βεβαίως. Ζητήματα που ξεφεύγουν από την αρμοδιότητα, αλλά και την δυνατότητα και τα εργαλεία που έχει μια δημοτική αρχή, δηλαδή τι θα γίνει με τη λεωφόρο Ποσειδώνος, ας πούμε, η οποία ξεκινάει στην ουσία από τον Πειραιά και φτάνει μέχρι την Βουλιαγμένη, είναι κάτι που ξεπερνάει και γεωγραφικά και τις αρμοδιότητές μας. Συνεπώς εδώ υπάρχουν ζητήματα μεγάλα που πρέπει να τα δει η περιφέρεια ή απευθείας, θα έλεγα, και το κεντρικό κράτος, τα αρμόδια υπουργεία. Όσον αφορά τις δικές μας αρμοδιότητες, εξυπακούεται ότι ακολουθούμε τις εξελίξεις και θέλουμε να προπορευόμαστε. Δηλαδή, ξεκινάμε τώρα να φτιάξουμε καινούριο δημαρχείο. Ξεκινάμε να φτιάξουμε δεύτερο κλειστό γήπεδο. Ξεκινάμε να φτιάξουμε καινούριο μεγάλο παιδικό σταθμό. Αυτές είναι υποδομές οι οποίες θα εξυπηρετήσουν και τις μελλοντικές ανάγκες της πόλης. Ο περιδικός σταθμός που τώρα προγραμματίζουμε θα έχει δυναμικότητα και θα φτάνει σε μια αθρηστική δυναμικότητα με τους υπόλοιπους σταθμούς που ήδη σήμερα έχουμε, μεγαλύτερη από αυτή που έχει σήμερα η πόλη μας. Προβλέπουμε όμως ότι διαρκώς θα έχουμε ζήτηση. Προβλέπουμε ότι διαρκώς στον Άλυμο θα έρχεται κόσμος. Δεν έχει οριμάσει. Εννοείται για να μείνει, έτσι? Για να μείνει, βεβαίως. Είναι το επόμενο θέμα που θέλω να σας πάω. Υπάρχει ήδη τεράστιο πρόβλημα και με την αύξηση των ενοικίων. Ο Έλληνας δεν βρίσκει πλέον σπίτι να νοικιάσει, διότι οι τιμές είναι αστρονομικές. Έχουμε δει τι γίνεται σε περιοχές συγκεκριμένες. Στον Δήμο της Αθήνας επίσης υπάρχει μεγάλο θέμα. Ο νέος δήμαρχος, μάλιστα, κύριος Δούκας, έχει πει ότι σε αυτό το θέμα θα προσπαθήσει να το ελέγξει με νύχια και με δόντια. Ο ίδιος το έχει πει και σε αυτήν εδώ την εκπομπή πριν τις εκλογές. Επειδή και σε εσάς, με όλες αυτές τις αναπλάσεις και τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, θα κληθείτε να το διαχειριστείτε αυτό? Σκοπεύετε να κάνετε κάτι για να ελεγχθεί η αύξηση των ενοικίων? Γιατί ήδη και σε εσάς παρατηρούνται μεγάλες αυξήσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να ελέγξουμε την αύξηση των ενοικίων. Γιατί αυτή οφείλεται κυρίως στην πολύ μεγάλη ζήτηση που υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, τι να κάνουμε για να μειωθεί η ζήτηση? Να κάνουμε την πόλη μας λιγότερο καθαρή, λιγότερο περιποιημένη? Δεν γίνεται. Θέλω να πω, η ζήτηση είναι ένα φαινόμενο που δεν το ελέγχεις. Είναι ένα πραγματικό φαινόμενο κοινωνικό. Και αν θέλετε, δεν μπορούμε και να λειτουργήσουμε με τρόπο ώστε να μειωθεί η ζήτηση για την περιοχή μας. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να είναι ελκυστική η περιοχή μας. Τώρα, όσον αφορά την προσφορά των καταλυμάτων, αυτή σε μεγάλο βαθμό δεσμεύεται από το Airbnb. Επίσης, είναι ένα φαινόμενο που εμείς δεν μπορούμε να αναστείλουμε, γιατί είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο, είναι ένα φαινόμενο οικονομικό και ξέρετε κάτι, αφορά και τον πυρήνα της ιδιοκτησίας. Δηλαδή, αν κάποιος ιδιοκτήτης θέλει το ακίνητο να το αξιοποιεί με Airbnb και όχι να το νοικιάσει σε μια οικογένεια, δύσκολα μπορείς να τον αναγκάσεις. Τι θα μπορούσε να γίνει βεβαίως, αυτό που ήδη ξεκίνησε το κράτος να κάνει, όταν κάποιος το κάνει αυτό επαγγελματικά, δηλαδή αν κάποιος έχει ένα ακίνητο και δεν το νοικιάζει απλώς σε μια οικογένεια ή σε μια επιχείρηση, αλλά παριστάνει τον ξενοδόχο στην ουσία, το νοικιάζει με τη μέρα και το κάνει εμπορικά, να αρχίσει πλέον να φορολογείται εμπορικά, γιατί πια πραγματικά ξεφεύγουμε από την απλή αξιοποίηση, την ιδιωτική αξιοποίηση ενός ακινήτου και μπαίνουμε στη σφαίρα του εμπορίου. Αν λοιπόν εγώ έχω ένα ακίνητο, πολύ περισσότερο αν έχω 2, 3 και παραπάνω, και τα νοικιάζω με τη μέρα σε ξένους τουρίστες, τέλος πάντων σε επισκέπτες, αρχίζω και γίνομαι και εγώ επιχειρηματίας. Με την έννοια αυτή λοιπόν, η φορολόγηση, η φορολογική αντιμετώπιση των Airbnb σαν
μια εμπορική δραστηριότητα, μπορεί να αποτελέσει ένα αντικίνητρο και να προκαλέσει μια ανάσχεση στο φαινόμενο αυτό, ώστε να αμισθώνονται οι κατοικίες και με κοινούς όρους. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, ξέρετε, που έχει να κάνει και με τον τουρισμό, γιατί εμείς βρισκόμαστε σε μια παραθαλάσσια περιοχή που ενδιαφέρει πολύ τους επισκέπτες, τους τουρίστες. Έχει να κάνει και με την εθνική οικονομία, με τα έσοδα δηλαδή που θέλει να έχει το κράτος. Έχει να κάνει με ολόκληρους επιχειρηματικούς κλάδους, γιατί το Airbnb επηρεάζει τα ξενοδοχεία και πολλές φορές κάνει και έναν αθέμητο ανταγωνισμό, ας το πούμε, προς τα ξενοδοχεία. Άρα είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, στο οποίο δεν είναι απλό να παρέμβει και μάλιστα να παρέμβει αποτελεσματικά η Δημοτική Αρχή. Ούτε νομίζω βεβαίως ότι μπορούμε εύκολα να περάσουμε σε μια απαγόρευση του Airbnb καθολική στην περιοχή μας με πολεοδομική ρύθμιση. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ τραβηγμένο που πιθανόν να μην είναι στα δικαστήρια. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα θέλατε να το συζητήσετε αυτό. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε. Για να απαγορεύσεις μια εμπορική χρήση ή μια τέλος πάντων χρήση ακινήτων στην περιοχή σου, θέλεις περίπου μια οκταετία για να την μελετήσεις και να την φτάσεις να την κάνεις φεκ, μπορεί και παραπάνω. Γιατί αλλάζει τη χρήση γης στην ουσία. Ναι, δεν έχετε σε κάθε περίπτωση την πρόθεση. Και σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που μπορεί να μην σταθεί και νομικά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο το οποίο είναι, πώς να σας πω, πολύ πολύ αμφίβολο για το πού θα πάει. Ναι, σίγουρα βέβαια και εσείς θέλετε κόσμο να έρθει να μείνει στην περιοχή σας. Επειδή το αναφέρατε αυτό προηγουμένως, γι' αυτό σας ρώτησα και για τα ενοίκια. Θέλετε τον κόσμο, δεν θέλετε να τον διώχνετε, είμαι βέβαιη γι' αυτό. Οπότε είναι ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι Δήμοι σαν εσάς παρακολουθούν. Δεν υπάρχει νομίζω προηγούμενο στη χώρα μας, ίσως και στην Ευρώπη, που να έχει μπορέσει μια τοπική αρχή να καταργήσει το Airbnb. Δηλαδή, πώς να σας πω, ξεφεύγει πια το φαινόμενο από τη δυνατότητα ρύθμισης της κάθε δημοτικής αρχής. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Δεν θέλω δηλαδή να πειράξουμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Ξέρετε, δεν έχουμε και τα εργαλεία. Δηλαδή, ακόμα και αν το απαγορεύσουμε στα χαρτιά, πώς ξέρω ότι κάποιος δεν θα το κάνει και δεν θα νοικιάζει το ακίνητό του σε καθημερινή βάση. Τι ελεκτικό μηχανισμό θα είχαμε για να το ελέγξουμε. Είναι κάτι δηλαδή που, για να είμαστε ρεαλιστές, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, τουλάχιστον ως τοπικές αρχές. Δεν ξέρω το κράτος αν θα μπορούσε, σας ξαναλέω, με κάποια έμεσα εργαλεία όπως η φορολόγηση να το περιορίσει. Σωστό. Όλη αυτή η αναβάθμιση, ο κόσμος που θα έρθει, η αλλαγή ουσιαστικά της περιοχής σας, σας προβληματίζει όσον αφορά τα ζητήματα ασφάλειας από εδώ και στο εξής. Περισσότερος κόσμος, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, έτσι. Σας έχει αυτό προβληματίσει. Στα ζητήματα ασφάλειας, εμείς δεν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το πώς λειτουργεί η περιοχή μας, από τις υπηρεσίες που μας παρέχει εδώ τοπικά, ας πούμε, η αστυνομία. Θα θέλαμε περισσότερη ασφάλεια. Έχουμε περιστατικά διαρρήξεων, κλοπών. Ξέρετε, αυτό δεν έχει να κάνει ιδιαίτερα με τον τουρισμό. Δηλαδή, ο τουρίστας που θα έρθει να μείνει στην περιοχή σου ή ο επισκέπτης, ο Έλληνας που θα έρθει από την επαρχία, από τα υπόλοιπα μέρη, να μείνει στον Άλυμο για μια, δυο, πέντε μέρες, δεν θα φέρει μαζί του εγκληματικότητα. Μπορεί να πέσει θύμα εγκληματικότητας, ίσως ναι, αλλά δεν φέρνει εγκληματικότητα. Αυτό λοιπόν που θέλουμε είναι να υπάρχει περισσότερη πρόληψη, αλλά και πιο αποτελεσματική καταστολή σε επίπεδο πόλης. Είναι κάτι που το ζητάμε παγίως από το τοπικό αστυνομικό τμήμα, το ζητάμε γενικότερα από την ελληνική αστυνομία. Ξέρετε, επειδή είναι πρόσφατες και οι εκλογές, ήταν από τα θέματα που μου έβαζε ο κόσμος κυρίως. Δηλαδή, ο κόσμος δεν μου έβαζε θέμα για την καθαριότητα, γιατί η πόλη είναι πολύ καθαρή. Δεν μου έβαζε ζήτημα για τον οδοφωτισμό, γιατί έχουμε LED τελευταίας τεχνολογίας. Δεν μου έβαζε τέτοια ζητήματα του Δήμου. Μου έλεγε για το κυκλοφοριακό, δηλαδή ότι δεν έχουμε πού να παρκάρουμε, δεν έχουμε λεωφορεία για να κινηθούμε με δημόσια συγκοινωνία. Μου έβαζε το θέμα της ασφάλειας, δηλαδή μου έβαζε ζητήματα που είναι ζητήματα κεντρικού κράτους. Αυτά μπορούμε να πιέζουμε και να διεκδικούμε από το κεντρικό κράτος ή να υποδεικνύουμε ή να συνεργαζόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να διασφαλίσω την αποτελεσματικότητα ή τις προτεραιότητες που θα βάζει το τοπικό αστυνομικό. Να είναι πιο ενισχυμένος όμως ο ρόλος της δημοτικής αστυνομίας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε. Αυτό θα το θέλαμε, αρκεί να μας επιτρέψει η πολιτεία να στελεχώσουμε την υπηρεσία της δημοτικής αστυνομίας. Σήμερα η δημοτική αστυνομία του Αλίμου έχει τρεις ανθρώπους. Τρεις αστυνομικούς για να καλύψει πρωί, απόγευμα, βράδυ, τρεις βάρδιες, 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, καλύπτω με έναν αστυνομικό τις τρεις βάρδιες κάθε μέρα,
αλλά δεν μπορώ να καλύψω τα Σαββατοκύριακα. Με αποτέλεσμα, για να βάλω Σάββατο Κυριακή κάποιον αστυνομικό, τον κόβω από καθημερινή. Δηλαδή, δεν έχω ούτε έναν αστυνομικό σε καθημερινή βάση παρόντα κάθε μέρα στο Δημαρχείο και στην πόλη μέσα. Αυτό είναι πρόβλημα. Πρέπει να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιους ανθρώπους ακόμα και αυτό προς το παρόν δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Δηλαδή, σας το έχουν αρνηθεί. Δεν έχει ανοίξει η διαδικασία που άνοιξε τώρα με τον τελευταίο νόμο που έκανε ως Υπουργός Εσωτερικών ο Μάκης Βορύδης για τη Δημοτική Αστυνομία. Έδωσε τη δυνατότητα να ζητήσουν αστυνομικούς οι Δήμοι που είχαν κενές οργανικές θέσεις. Οι Δήμοι που δεν είχαν κενές οργανικές θέσεις, όπως ο Άλυμος, και δεν είχαμε, γιατί με μνημονιακό νόμο του 11, του 12, καταργήσαμε όλες τις κενές θέσεις σε όλους τους οργανισμούς, όλοι οι Δήμοι. Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε λοιπόν κενές θέσεις και ήταν πάρα πολλοί οι Δήμοι που δεν έχουν κενές θέσεις δημοτικών αστυνομικών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ζητήσουν και δεν ζητήσανε. Πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία όπως είχε γίνει και με την καθαριότητα, με τους παρατασιούχους, που είχε γίνει η διαδικασία express. Να πει δηλαδή, αλλάξτε τον οργανισμό σας, προβλέφτε τι θέσεις θέλετε και ζητήστε τις. Αν γίνει αυτό, ναι, θα μπορέσουμε να στελεχωθούμε. Εάν δεν γίνει, τα βλέπω δύσκολα τα πράγματα. Ναι, σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να διαμαρτυρόμαστε για την ανασφάλεια αν δεν προχωρήσουμε και στις αναγκαίες πράξεις τώρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε και αύριο ακόμη περισσότερα θέματα. Δημάρχους, περιφερειάρχες και από όλες τις τάξεις της τοπικής αυτοδιοίκησης για να δούμε πώς εξελίσσονται όλες οι προεκλογικές συζητήσεις και τα θέματα τα οποία, αν θέλετε, τέθησαν στα τραπέζια των συζητήσεων. Γιατί τώρα πια μετά τους πανηγυρισμούς και τα αποτελέσματα έχει φτάσει η ώρα του πεδίου και των έργων. Καλό σας βράδυ.